Ο Ζαλέτσκι, Νικάιτσουκ, Φιλίπποβιτς. Να δούμε τον Απόλλωνα. Ο Παπουλής, η ευκαιρία, η πάσα, το γκολ! 1-0! Είναι ο Εμίλιο Ζελάγη αυτός που ανοίγει το σκορ στα 37 πρώτα δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Το λάθος που έγινε, το εκμεταλλεύτηκε ο Παπουλής, πήρε την μπάλα. Ενώ θα μπορούσε να πλασάρει, έκανε τον γκολ πιο σίγουρο, έστειλε την μπάλα δίπλα στον Εμίλιο Ζελάγια, ο οποίος καραδοκούσε με προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Απόλλωνας. Εδώ κοιτάξτε, παίρνει την μπάλα ο Χάμπος για τον Παπουλή, η πάσα για τον Ζελάγια, το 1-0. Πάσα πάρε βάλε από τον Παπουλή στον Εμίλιο Ζελάγια. Το πρώτο γκολ στην χρονιά και το πρώτο γκολ που πετυχαίνει άλλος παίκτης πέραν από τον Γιούστε και πέραν από τον Παπουλή. Στα φτουχίστρα, ενώ εδώ ξαναβλέπουμε τα γκολ του Απόλλωνα με την προβολή, το πρώτο. Πάσα για τον Ζωάο Πέδρο. Ζωάο Πέδρο, περνάει η σέντρα στην περιοχή, καλή 2-0! Και πάλι ο Ζελάγια, το 2-0 από τον Εμίλιο Ζελάγια. Είναι ο άνθρωπος του παιχνιδιού, είναι ο άνθρωπος του Απόλλωνα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος λύνει το γόρδιο δεσμό για τα καλά. 2-0 ο Απόλλωνας με τον Εμίλιο Ζελάγια. Ο Απόλλωνας ο οποίος πάει να δημιουργήσει βάσεις πρόκρισης. Η πάσα για τον Ζωάο Πέδρο, ο οποίος πέρασε, έκανε τη σέντρα, συστημένη και αυτή. Για τον Ζελάγια κανένα πρόβλημα, για τον Αργεντίνο που ήρθε με δύναμη, κέρδισε το Ζαλέσκι, το 2-0 για τον Απόλλωνα. Είναι γεγονός στο 59. Μάρκοβιτς που έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Σάσα Μάρκοβιτς, λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί το σουτ γκολ! Φοβερό γκολ στο παραθυράκι! 3-0 ο Απόλλωνας! Αμάν την κολάρα ήταν αυτή από τον Μάρκοβιτς! Ο Σοφρόνης Αυγουστή ήθελε ασίστ. Ο Σάσα Μάρκοβιτς όμως έβαλε γκολ. Φοβερό γκολ από τον Σάσα Μάρκοβιτς. 3-0 ο Απόλλωνας. Και όλος ο κόσμος χειροκροτεί τους παίκτες του Απόλλωνα και για την προσπάθεια. Θαυμάστε ξανά τον γκολ. Κοιτάξτε το στυλ με το κουτεπιέ, σηκώνει την μπάλα, της δίνει ύψος, όχι όμως να φύγει από την πορεία που την κατευθύνει στο παραθυράκι. Το έχει ξανακάνει ο Μάρκοβιτς, δεν είναι τυχαίο. 3-0 ο Απόλλωνας. Έχει περισσότερο. Ναι, αυτό είναι το βασικό που πρέπει. Κάπως Κυριάκου κρατάει, ο Ζωάο Πέδρο ανέβηκε, τον είδε, περιμένει ο Μάγκλητσα, η σέντρα γκολ! 4-0! Το κερασάκι στην τούρτα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το αυτογκόλ από τον Βερετίνο. Κάπως είδε το Ζωάο Πέδρο, ο οποίος ανέβηκε, περίμενε ο Μάγκλητσα, προσπάθησε ο Βερετίλο να απομακρύνει την μπάλα, την έστειλε στο βάθος της εστίας του και πλέον ο Απόλλωνας κρατάει σφιχτά το εισιτήριο της πρόκρισης για τον επόμενο γύρο.